Δε θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δε θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δε θέλω άλλη πασαρέλα δεθ. Δε θέλω ντύς απευδισμένος είμαι από τη ξυπασκιά και το θράσος των πολιτικών αρχιγκάγκστερς όλων των κομμάτων που συνεχίζουν ακροατήμους να μην τρέχει τίποτα να ανεβαίνουν εκεί στη Θεσσαλονίκη, την άμυρη, την άμορφη Θεσσαλονίκη για να απαγγείλουν το καταγγελτικό τους και καλά αλογίδριο. Τι χάλει αυτό. Εκτό τόπου και χρόνου, ταμπουρωμένοι μέσα στι γυάλε με του παχυλού μισθού και τι κρατικέ επιδοτήσει, λένε τι ίδιε παπαριέ χρόνια ολόκληρα και κάνουν τι πάπιε για την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα με συνοπτικέ διαδικασίε από τα γουρουνάκια του Κοινοβουλίου. Στη χώρα του, Τζέφρι. Στη χώρα του ποτέ ζουν και οι αριστεριτζίδε που το έχουν βουλώσει και σφυρίζουν εκλέφτικα μέσα από τι υβριδικέ του λιμουζίνε την ώρα που καταργούνται όλε οι συλλογικέ συμβάσει εργασία. Εργασία που αντιμετωπίζεται πλέον ω χόμπι πλουσίων. Τι περίμενε λοιπόν μεγάλε τιμονιέρη τη αριστερά των δημοσκοπήσεων, καπετάν φώτη, να πα στην ταβέρνα εκεί στη Θεσσαλονίκη και να σε χειροκροτήσουν. Να σε χειροκροτήσουν για τι ξύλινε αναλύσει σου που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Ήχνο τσίπα, τσίπρα. Αν είχατε όλοι δίθεν αριστεροί καρακιλοκένταυροι, καλύτερο είναι, θα είχατε παρατηθεί από το άντρο τη δημοπρασία και δεν θα προσφέρατε άλλο τη δημοκρατία στου εγκάθετου των Ευρυξελώνε. Εισπράττοντα για τι υπηρεσίε σα, βέβαια, μισθού αεροπαγή τη Βασιλόφρονα. Το μόνο που έχει πετύχει το λαϊκό κίνημα και δεν είναι λίγο είναι ο φόβο και ο τρόμο όλων των βουλευτών να κυκλοφορήσουν πλέον δημοσίω. Σε αρκετού χώρου μαζική εστίαση έχουν ήδη αναρτηθεί ταμπέλε που απαγορεύουν το γιαούρτωμα πολιτικών, τη ρήψη αυγών σε αρετού φιλοτομαριστέ και το σπάσιμο πιάτων στα κεφάλια αριστεριτζίδων κομπλεξικών. Έχω απέναντί μου σήμερα, σε απόσταση ασφαλεία ευτυχώ, τον αντιβασιλέα Μπένι. Τον Μπένι από το δίδυμο των επιτυχιών, χοντρό λιγνό Μπένι και Τζέφρι. Αγαπητέ Τούρκογλου, θυμήστε μα τι λέγατε πριν από τρει μήνε για το ενδεχόμενο επιβολή φόρου ακινήτων μέσα από του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ομοχλός Μάλιστα. για να εισπράττεις τέλειοι φόρους Σωστό. και ιδίως φόρους. δικά φόρους. Είχατε απόλυτο δίκιο, έτσι κύριε Μπένι. Ε, πληρώνουμε τη ρημάδα την ΕΡΤ που δεν βλέπετε. Να πληρώνουμε και τα κερατιάδικα της Τρόικας τώρα. Ε, δηλαδή είναι... επειδή εσείς θα να εισπράξετε το ΦΠΑ, πληρώνουμε κάτι κατ' για τα σκουπίδια που τα έχει κάνει ο Καμίνης Ντεκόρ Τέλο πάντων, θα περιμένουμε, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να μαζέψει η κυρία Δοξιάδη τι πατημένε τσίχλε τη όλου. Με τα σουβλάκια, τι θα γίνει, Αντιπρόεδρε, θα υπάρξει διαχωρισμό από ό,τι ακούγεται σε σουβλάκια εσωτερικού για του ηθαγενεί με υψηλό ΦΠΑ και σουβλάκια εξωτερικού για τουρίστε με χαμηλό ΦΠΑ και κρέα γάτα. Η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση ναι, δεν θα θίξει την φορολογική επιβάρυνση του ενιαίου πακέτου των τουριστικών επιχειρήσεων Α, που λειτουργούν πα... προ το εξωτερικό, λειτουργούν δηλαδή εξαγωγικά. Μάλιστα. Αλλά είναι πακέτο. Αυτό το πακέτο με τα σουβλάκια, με διπλή πίτα και διπλό ΦΠΑ, θα... Ε, θα επιβληθούν εκεί άλλοι φόροι ή να ταΐζουμε τους τουρίστες με φτηνό σούσι μας. Δεν θα επιβαλληθεί το πακέτο αυτό ναι. ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν που έχει τεράστια σημασία για την οικονομία, για τη φορολογία, για την απασχόληση και για την υγεία των τουριστών. Δεν είναι ωραίο τώρα να λάμπει ο άλλο ο τουρίστα του Τον τόνο από τη Φουκουσίμα. Ήταν η δικιά σα επιθυμία να ξηρίσει το μουστάκι ο Γιώργο, ο Πρωθυπουργό, για να μην του κάθε τη μίξα πάνω και σα αειδιάζει στο εποχικό Συμβούλιο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό έγινε χωρί να το επιθυμώ ή να το επιδιώκω. Ναι, και έβαλε τώρα ψεύτικο. Όλοι οι μεγάλοι άντρε τη ιστορία ε, κάνανε θυσίε. Ο αγαμένο θυσίασε την κόρη του, την Ιφηγένεια. Ο Αχηλέα τον κόμενό του, τον Πάτροκλο. Εσεί, κύριε Αντιπρόεδρε, τι έχετε θυσιάσει έχω θυσιάσει ναι. οποιαδήποτε πολιτική μου προοπτική. Αυτό είναι καλό για τον τόπο. Επειδή η εκπομπή είναι χιουμοριστική, μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα νέα μέτρα ακούσαμε. Ακούσαμε για το φόρο στα προφυλακτικά που βάζετε. Τα τριπλασιάζετε τη τιμή του επειδή σα πιέζουν οι φαρμακοβιομηχανίε που πουλάνε τα φάρμακα για το AIDS. Αληθεύει αυτό, Πρόεδρε. Δεν πρέπει να πάμε σε νέα μέτρα δεν πρέπει, σωστά. Μπορούμε πάμε, να μην όμως. πάμε σε νέα μέτρα ναι. Εάν εφαρμόσουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα Τα ψηφισμένα και ισχύοντα μέτρα ωραία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ωραία Επειδή λέτε και εξελέτε ε, Κάνετε συνέχεια κοντοτούμπες Υπάρχει κάποιο όριο στην ασυδοσία σας Κάποιος απαράβατος όρος για μας απαράβατος όρος ναι. είναι ο σεβασμός και η υποστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Τι φάση είναι! Είναι ο σεβασμός και η υποστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Μπράβο ρε Μπένι! <Τι> Σε περνάς και τον Μπένι Χίλο, Μπένι Φατ, θα μεγάλη επιτυχία!